Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε τώρα πολλές ώρες την περίφημη ρύθμιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προς τη φορολογική διοίκηση και προς τους ΟΤΑ. Μία ρύθμιση η οποία είναι πολύ διαφημισμένη, αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό και η οποία βεβαίως στην πραγματικότητα είναι επιβεβλημένη, που όμως πάσχει από πολλές πλευρές. Πάσχει λόγω της προέλευσής της, από τη βάση της, πάσχει λόγω του ότι η αποτελεσματικότητά της δεν θα είναι αυτή που αναμένεται και πάσχει διότι δεν εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο. Και θα πω δύο σκέψεις για καθένα από τα σημεία αυτά. Πρώτα-πρώτα, η κυβέρνηση παραμένει σήμερα το ίδιο αμετανόητη όσο και εδώ και πολύ καιρό σε σχέση με την πολιτική φοροεξόντωσης των πολιτών, την οποία ακολουθεί σταθερά, χωρίς να διδάσκεται τίποτα από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Ιδίως τα αποτελέσματα που έχουν εθίξει την πολύπαθη μεσαία τάξη. Η πολιτική της επιβολής υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, η πολιτική της οικονομικής εξαθλίωσης των επιχειρήσεων με τα βάρη τα οποία εφίστανται και από τη φορολογία, η πολιτική της στέρησης πολύτιμης ρευστότητας από την αγορά με τη μη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θυμίζω ότι έχουμε συνολικά 27 νέους φόρους και 17 μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι άλλωστε κατέκτησε η χώρα μας το θλιβερό προνόμιο να την αναγνωρίζει ο ΩΣΑ ως πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων στην έκθεση σχετικά με τα στατιστικά των δημοσίων εσόδων του 2018. Αυτή η κυβερνητική πολιτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι φόροι ακολουθούν γενικά πορεία πτωτική και εκτοξεύει το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος σε ύψη δυσθεώρητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μάρτιο του 2019 οι οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τα 140 δισεκατομμύρια και ήταν οι οφειλές αυτές αυξημένες 65%, 64% από το Δεκέμβρη του 2014. Συνολικά πάνω από 5,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας χρωστούν στο δημόσιο και παραπάνω από 1 εκατομμύριο 100.000 συμπολίτες έχουν υποστεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν είμαστε σε μια κατάσταση, αν ήμασταν σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να μοιράσουμε χρήματα από μια υπεραπόδοση που δεν θα οφείλεται σε υπεραφέμαξη, αλλά σε οικονομική υπεραπόδοση, τότε θα ήταν τα μέτρα πραγματικά αποτελεσματικά. Καλοδεχούμενα και τώρα, γιατί και τώρα χρειάζονται τα μέτρα. Αλλά η βιωσιμότητά τους, εάν δεν στηριχθεί μέσα από μια οικονομική πολιτική ανάπτυξης αποτελεσματικά, πάσχει. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα χρέη χωρίς μια ρύθμιση συνολική. Και αυτός ο συνολικός χαρακτήρας ελείπει από τη σημερινή ρύθμιση. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει εδώ και ένα περίπου χρόνο μια γενναία ρύθμιση του ζητήματος σχετικά με τη ρύθμιση και ειδικότερα για τις 120 δόσεις. Μια ρύθμιση που πρώτον θα ξεκαθαρίζει τις παλιές ανίσπρακτες οφειλές, μια ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να παραμένουν εντός της ρύθμισης για τις παλιές οφειλές και θα τους επιτρέπει συγχρόνως να είναι συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Θυμίζω ότι υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι και 1.200 να κάνουμε τις ρυθμίσεις, πάλι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν, διότι απλούστατα δεν έχουν τίποτα. Εκεί χρειάζεται μια περίοδος χάριτος. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πάσχει από πολλές πλευρές. Από τα εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία εξαρτά το ύψος των δόσεων, από το τεράστιο επιτόκιο που συνεχίζει να βαρύνει τους οφειλέτες το 5% που το συγκρίνουμε με το μισό και λιγότερο από το μισό όταν είναι αντίστροφη η οφειλή, όταν χρωστάει το δημόσιο, από τον ετεροβερή χαρακτήρα της προτινόμενης ρύθμισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την πλήρη απουσία να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και συνεπείς οι οποίοι παρά το ότι βρίσκονται στην ίδια οικονομική, στην ίδια οικογενειακή, στην ίδια κοινωνική κατάσταση με αυτούς που δεν τα κατάφεραν, πιέστηκαν και τα κατάφεραν. Θα τους αφήσουμε αυτούς απ' έξω. Εδώ τίθεται και ένα ζήτημα συνταγματικής προστασίας με βάση την αρχή της ισότητας. Η
απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι πολίτες πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση σε όλους μας. Η κατάσταση που δημιουργείται τώρα με την καινούργια λεγόμενη 13η σύνταξη ελάχιστα θα βελτιώσει τα πράγματα. Αυτό το επίδομα το οποίο στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο του ποσού που άλλοτε ήταν η 13η σύνταξη είναι ένα απειροελάχιστο βοήθημα το οποίο δεν μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες οι οποίοι πάσχουν κατά τρόπο πλέον, ο οποίος είναι δραματικός. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει επιβάλει μέτρα ύψους 10 δις. Έχει μειώσει το αφορολόγητο και έχει φτωχοποιήσει τη μεσαία τάξη. 250.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξη που δικαιούνται. Από την άλλη, νέες συντάξεις που με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου χορηγούνται είναι μειωμένες σχεδόν 40%. Στην ουσία έχει χαθεί μια ολόκληρη σύνταξη. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεχόμαστε τα μέτρα και τα θέλουμε, αλλά εμείς τα μέτρα αυτά τα εντάσσουμε σε ένα πλαίσιο συνεκτικό, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει να λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα ως ένα τμήμα ενός σχεδίου για την ανόρθωση της οικονομίας. Και αυτό μόνο μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Εδώ η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει αυτά που πρέπει για να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά κάνει και τα αντίθετα και τις κρατάει εγκλωβισμένες. Εάν δεν αλλάξει πορεία η οικονομική πολιτική, τα μέτρα αυτά φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.